Για 10 λεπτά, κύριε Μηταράκη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και συγχαρητήρια για τη διοργάνωση της σημερινής συζήτησης στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η διευρυμένη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης σήμερα είναι εδώ συνάδελφοι από το Υπουργείο Παιδείας και Δικαιωμάτων, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η συνάδελφός μου στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, δείχνουν τη μεγάλη προτεραιότητα που θέτει η κυβέρνηση στη συζήτηση θεμάτων που αφορούν την κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα. Και ευχαριστώ τον κύριο Καλεστίνη και την κυρία Πλακαντονάκη για την παρουσίασή τους, για τις 120 σελίδες της πολύ ενδιαφέρουσας μελέτης που μας απέστειλε, η οποία δίνει αφορμή για δράση και συζήτηση. Και να επισημάνω τα δύο σημεία που είπατε και εσείς στην παρουσίασή σας. Πρώτον, ότι η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο στην κοινωνική ευημερία και στην κατάσταση των παιδιών στη χώρα μας, αλλά ακόμα παραμένουν πολλές προκλήσεις. Και νομίζω για μας το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, λόγω των εκτάκτων γεγονότων που βίασε η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, η προστασία των παιδιών αποτέλεσε μια πολύ μεγάλη πρόκληση και μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Και πράγματι, στην έκθεσή σας παρουσιάζεται μια σκληρή πραγματικότητα κυρίως προηγούμενων ετών, όταν το μεταναστευτικό ήταν ένα κύριο πρόβλημα για τη χώρα μας. Ένα πρόβλημα που επηρέασε και τα παιδιά και των μεταναστών, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες, ειδικά στα νησιά, οι οποίοι βίασαν μια πολύ μεγάλη μεταναστευτική πίεση σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αναφέρεται στην έκθεσή σας ότι βρισκόντουσαν 98.000 πρόσφυγες και μετανάστες στην ενδοχώρα, 22.900 στα νησιά. Αυτός ο αριθμός σήμερα έχει μειωθεί στους 3.500 και μας επιτρέπει να έχουμε μια πολύ πιο διαχειρίσιμη κατάσταση. Και έπρεπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως ελληνική πολιτεία να στοχεύσουμε σε μετρήσιμη βελτίωση της κατάστασης του μεταναστευτικού στη χώρα μας, αποφεύγοντας νέες κρίσεις, ατενίζοντας με περισσότερη αισιοδοξία στο μέλλον. Και πλέον το γεγονός ότι το 2021 η χώρα μας βιώνει μειωμένες τις μεταναστευτικές ροές κατά 90% σε σχέση με το 2019, κατά 95% στα νησιά μας, μας επιτρέπουν πλέον να έχουμε πολύ πιο αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στις δομές και κατά συνέπεια μας δίνει τη δυνατότητα συνολικά στην ελληνική πολιτεία να παράσχει το επίπεδο υπηρεσιών που κανείς θα περίμενε από μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια η μεγάλη πίεση που δεχτήκαμε στις δομές φιλοξενίας, λειτουργούσαν 121 δομές μόλις πέρυσι, έχουμε μειωθεί τώρα στις 34, επηρέαζε ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους, τους ανθρώπους με θέματα υγείας, τα παιδιά τα οποία έπρεπε να αντιμετωπίσουμε κατά προτεραιότητα. Σήμερα συνολικά στα νησιά μας έχουμε 955 παιδιά, τα οποία βρίσκονται με τις οικογένειές τους, 7.000 συνολικά σε όλη τη χώρα. Μπορούμε πλέον με το Εθνικό Σύστημα Υποδοχής, όπως έχει μετεξελιχθεί, να προσφέρουμε αξιοπρεπές συνθήκες διαβίωσης μακριά από σκηνές, παραπήγματα και ντροπιαστικές εικόνες προηγούμενων ετών. Εξασφαλίσαμε μέσω της ενίσχυσης και του Εθνικού Συστήματος Υποδοχής και των προσπαθειών της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής ετούν τον άσυλο, επαρκείς πλέον θέσεις φιλοξενίας για την ειδική αυτή κατηγορία δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Οι νέες κλειστές ελεγχόμενες δομές που ήδη λειτουργούν στη Σάμο, στην Κό και στη Λέρο και το 2022 στην Χίο και στην Λέσβο, μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε ένα προστατευμένο περιβάλλον σε ειδικές γειτονίες πλέον και για οικογένειες με παιδιά, ξεχωριστά από το γενικό πληθυσμό, και όπου υπάρχουν ασυνόδευτα ανήλικα, μια πολύ ευαίσθητη ομάδα του μεταναστευτικού πληθυσμού. Μας δίνει τη δυνατότητα πλέον στις δομές με αξιοπρέπεια να υπάρχουν εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση, για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών και βέβαια η πρόσβαση στην εκπαίδευση αποτελεί μια συνολική προτεραιότητα για την ελληνική πολιτεία. Είναι δεδομένο ότι η πανδημία μας επηρέασε αρνητικά. Μας επηρέασε αρνητικά την εποχή που τα ελληνικά σχολεία καταφέραν με πολύ μεγάλη επιτυχία του Υπουργείου Παιδείας και Θηκευμάτων, αξίζουν προσωπικά συγχαρητήρια στη Νίκη, στην Κεραμαίος, να μπορέσουν να μεταβούν σε πλατφόρμες ηλεκτρονικές, ώστε τα παιδιά να μην χάσουν την εκπαιδευτική διαδικασία στις πιο δύσκολες μέρες της πανδημίας. Σε μεγάλο βαθμό αυτό δεν ήταν εφικτό και νομίζω ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί να γίνει στις δομές φιλοξενίας. Όμως πλέον στις νέες δομές,
οι οποίες και συνδέονται με οπτική ίνα και υπάρχουν αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και υπάρχει τεχνολογία, αν όμοι γίνεται ποτέ στο μέλλον χρειαστεί κάτι αντίστοιχο, πλέον είναι δεδομένο ότι η επένδυση που έχει γίνει με τη χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα μας οδηγούσε σε αντίστοιχες καταστάσεις του παρελθόν. Και νομίζω ότι οι νέες δομές μας επιτρέπουν, και θα μιλήσει και η Σοφία, η βούλτευση, γι' αυτό είμαι σίγουρος στη δικιά της τοποθέτηση, για προενταξιακές δράσεις στήριξης των πιο ευαίσθητων και ειδικά των παιδιών σε αυτές τις δομές. Και βέβαια το άσυλο γενικότερα λειτουργεί διαφορετικά για τα παιδιά. Ιδρύσαμε μόλις πριν από λίγες μέρες νέα αυτοτελή κλιμάκια ασύλου ευάλωτων ομάδων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι θα επικεντρωθούν και σε αιτήματα ασυνόδευτων ανηλίκων, ώστε να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε κατά προτεραιότητα. Και βέβαια προχωρήσαμε σε σημαίνουσες νομοθετικές πρωτοβουλίες και διοικητικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουμε γενικότερα τις συνθήκες διαβίωσης των ασυνόδευτων ανηλίκων, της ομάδας των προσφύγων, οι οποίες διακρίνονται με μοναδικό κριτήριο την ηλικία. Για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε προβλήματα που υπήρχαν παλαιότερα στον καταμερισμό αρμοδιοτήτων και διοικητικές αριθμίες, δημιουργήσαμε το Μάρτιο του 2020 την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Μια οργανωμένη μονάδα, στην οποία προείσθεται η κυρία Αγαπηδάκη υπό την πολιτική ευθύνη της κυρίας Βούλτευσης, η οποία έχει αναλάβει συγκεκριμένα την ευθύνη για τα ασυνόδευτα ανηλίκα. Και έχουμε εκπονήσει ένα ολιστικό σχέδιο προστασίας αυτού του πληθυσμού, βελτιώντας ριζικά την κατάσταση με θετικό αντίκτυπο στη διεθνή εικόνα της χώρας μας. Θέλω να σας πω ότι τον Ιούλιο του 2019 ο εκτιμόμενος αριθμός ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα ήταν 4.129, με 1.131 παιδιά να βρίσκονται σε καθεστώς αστεγίας, τα οποία και εντοπίσαμε με μια εκτεταμένη επιχείρηση. Σήμερα ο συνολικός αριθμός των ανηλίκων που διαμένουν στη χώρα μας έχει μειωθεί σε 2.279. Υπήρχαν παιδιά τα οποία βρισκόντουσαν στο παρελθόν σε ξενοδοχειακές υποδομές, τις οποίες και καταργήσαμε. Πλέον χρησιμοποιούμε πολύ πιο οργανωμένες στέγες για αυτά τα παιδιά με την απαραίτητη στήριξη, ώστε να μπορεί να εγγυηθεί η ασφάλειά τους, η αυτόνομη διαβίωση εκεί που η ηλικία το επιτρέπει και η ψυχολογική στήριξή τους. Πάρα πολύ σημαντικό, καταργήθηκε μετά από 20 χρόνια ο απαράδεκτος θεσμός της προστατευτικής φύλαξης. Κρατούσαμε παιδιά στα κρατητήρια αστυνομικών τμήματων εδώ και 20 χρόνια. Ήταν κάτι για το οποίο είχε καταδικαστεί η χώρα μας στο παρελθόν. Ήταν ένα καθεστώς το οποίο δεν συνάδει με τις ευρωπαϊκές αξίες και τις αξίες της χώρας μας, και καταφέραμε στο τέλη του 2020 και να το καταργήσουμε στην πράξη και νομοθετικά να το καταργήσουμε για να μην υπάρχει στο μέλλον μια αντίστοιχη περίπτωση. Και βέβαια προχωρήσαμε στη μαζική μεταφορά ασυνόδευτων ανηλίκων από τα ΚΙ των νησιών και του Εύρου σε κατάλληλες δομές στην ενδοχώρα. Και αναβαθμίζουμε και στον Εύρο και στη Χίο και στη Λέσβο, έχει ήδη γίνει στη Σάμο Κό και στη Λέρο, ειδικές δομές για αυτά τα παιδιά με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Θέλω να σας θυμίσω ότι το Σεπτέμβριο του 2020, στη τραγικό εμπρισμό της δομής της Μόριας, είχαν παραμείνει μόνο 450 παιδιά, γιατί ήδη είχε γίνει μια πολύ οργανωμένη προσπάθεια τους προηγούμενους μήνες αποσυμφόρησης της Λέσβο από ασυνόδευτα ανήλικα. Τα 450 παιδιά που είχαν μείνει καταφέραμε μέσα στην ίδια μέρα της πυρκαγιάς να τα μεταφέρουμε στην ενδοχώρα. Παράλληλα είχαμε στη διάθεσή μας προδιετίες κάτω από 1.000 θέσεις μακροχρόνιας φιλοξενίας σε δομές κατάλληλα προετοιμασμένες να υποδεχτούν ασυνόδευτους ανήλικες. Σήμερα έχουμε αυξήσει τις θέσεις μακροχρόνιας φιλοξενίας σε 2.213 και ο στόχος μας είναι να φτάσουμε πολύ σύντομα στις 2.500 θέσεις. Και πρόσφατα υπογράψαμε και μία συμφωνία με τη Δανία για να μας στηρίξει για τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας ως Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η στήριξη των παιδιών, είτε είναι στη χώρα μας με τις οικογένειές τους, είτε είναι ως ασυνόδευτα ανήλικα. Και πρέπει και το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου να προβεί στις απαραίτητες νομοθετικές ενέργειες για τη στήριξη αυτού του πληθυσμού τα επόμενα χρόνια. Η μεταναστευτική κρίση είναι κάτι το οποίο μπορεί σήμερα να βρίσκεται σε πολύ μεγάλη ύφεση στη χώρα μας, αλλά συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αποτελεί μια πολύ σημαντική
πρόκληση. Σας ευχαριστώ.